Συνεχίζουν να καίνε οι τιμές στα καύσιμα παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόρυβδης αγγίζει τα 2,026 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει σχεδόν στα 2,14 ευρώ. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει κάθε σκέψη για ένα Fuel Pass 3, ενώ φαίνεται πως μπαίνει στον πάγο τουλάχιστον προσώρας η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό γιατί παρακολουθεί την τιμή του Brent που έχει υποχωρήσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Εφόσον οι τιμές διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μόνο τότε θα ανακοινωθεί μια επιδότηση στο ντίζελ. Όχι, μα δεν υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα. Ισχύει ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Την ίδια ώρα, καταναλωτές καταγγέλνουν φαινόμενα ισχυροκέρδεια στα προϊόντα με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Ένα προϊόν που έπαιρνε και έκανε κάποτε 4,5 ευρώ, τώρα κάνει 5,80. Με τις τιμές να καλπάζουν, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχων παρουσιάζεται άοπλη έναντι των φαινομένων ισχυροκέρδειας. Μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της αρμόδιας υπηρεσίας δεν ξεπερνούν τους 88 σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πάντα είναι επάνω, εκτός από τους μισθούς που είναι ίδιοι. Καθημερινά πραγματοποιούνται 20 με 30 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Να κάνουν ελέγχους για να μην έχει εξωκέρδη. Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το μήλο, καθώς από το χωράφι ως το ράφι μπαίνουν πολλά καπέλα στην τιμή. Φέτος τα μήλα δεν έχουν τιμή. Τα μήλα τα πήραν ανοιχτά οι έμποροι. Από το χωράφι τα μήλα φεύγουν από 0,15-0,25 λεπτά το κιλό. Ο έμπορος τα πουλά από 0,50-0,60 λεπτά στη λαχαναγορά. Από εκεί μέχρι να φτάσει στο κατάστημα η τιμή ανεβαίνει στο 1 ευρώ. Ενώ στο ράφι μπορεί να πωλείται έως και 2 ευρώ το κιλό. Εμείς αγοράζουμε 20-25 λεπτά τα μήλα και τα πουλάμε μεταποιημένα στα 55 λεπτά. Ο πληθωρισμός, η ενεργειακή ακρίβεια ενισχύουν περισσότερο τις ανισότητες. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.